Κάθε Σαββατοκύριακο εδώ ναι. μαζί, τσακωνόμαστε ναι. για τα χρωματιστά τιμολόγια. Εγώ το έχω μαράζει αυτό. Βέβαια, για να είμαι ναι. και δίκαιη, ο κύριο Κυλακάκη που είναι εδώ κοντά μα, καλημέρα Υπουργέ, Υπουργό Περιβάλλοντο και Ενέργεια. Μα εξηγεί, όποτε τον παίρνουμε, μα εξηγεί τη διαδικασία και μα λέει τι γίνεται με τα τιμολόγια. Αυτό οφείλω να το παραδεχτώ. Τώρα όμω, κύριε Υπουργέ. Να ξεκινήσουμε από τα χρωματιστά τιμολόγια για να πάμε και στο επίδομα θέρμανση μετά, για να δούμε πώ θα ζεσταθούμε και με πόσα χρήματα τέλο πάντων φέτο. Αλλά λίγο με τα χρωματιστά τιμολόγια, ενώ στην αρχή μα λέγατε θα πάμε στο πράσινο γιατί είναι το πιο οικονομικό, μετά να φύγουμε να μην πάμε στο πράσινο, να πάμε στο μπλε, αν βλέπουμε ότι ανεβαίνει η τιμή του, να αλλάξουμε πάροχο. Τελικά όμω ο κόσμο μπερδεύτηκε λίγο στην πορεία. Τι ακριβώ να κάνει και ξέρουμε ότι είναι μια δύσκολη διαδικασία η αλλαγή. Καταρχήν να ξεκινήσουμε λέγοντα το εξή. Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι τιμολόγηση που κάθε ένα έχει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα. Και ανάλογα με το ενεργειακό προφίλ του καθενό mm -hmm. μπορεί να διαλέγει τον τρόπο τιμολόγηση που τον συμφέρει. Παράδειγμα, αν είσαι επιχείρηση, σε συμφέρει, επειδή έχει μεγάλη κατανάλωση, να παρακολουθεί την εξέλιξη των τιμών ώρα-ώρα ώρα και να πάρει ένα δυναμικό πορτοκαλί τιμολόγιο που θα είναι διαθέσιμο για όλε τι επιχείρησει πια. Στα σπίτια, ακόμα δεν ε, στα σπίτια. Ε, δεν έχουμε γιατί οι έξυπνοι θα αρχίσουν να μπαίνουν μαζικά στα σπίτια από τον επόμενο χρόνο. Αν είσαι τώρα ε, απλό κατανοητή νοικοκυριό, οι άνθρωποι μας μα ακούνε, ε, εξαρτάται πάλι από τη ζήτηση που έχεις, εάν αν είναι πρώτη ή δεύτερη κατοικία. Ε, εάν είναι μία μικρή ζήτηση, σε συμφέρει να μην πολυπαρακολουθεί, να πάρει ένα ε, ε, σταθερό τιμολόγιο ε, που κλειδωμένο, ένα κλειδωμένο πλέει, γιατί... για ένα δωδεκάμινο γιατί το κόστος της παρακολούθησης και της ενασχόλησης είναι πολύ μεγαλύτερο από το όφελος που θα σου δώσει. Αν έχεις μεγαλύτερη όμως κατανάλωση, μπορεί να σε συμφέρει να παρακολουθείς την αγορά πιο προσεκτικά. Εμείς δεν λέμε σε τι τιμολόγιο να πάει ο καθένας. Με μία εξαίρεση, όταν έγινε η μετάβαση ε, πέρσι. Πέρσι τι συνέβη... Έπρεπε να αλλάξουμε σύστημα. Είχαμε το σύστημα με τι επιδοτήσει, τελείωσε η επιδοτή, έπρεπε να ξαναμπούμε σε ένα καινούριο σύστημα. Και είχαμε ένα φαινόμενο ότι ο κόσμο δεν ήξερε ποιε είναι οι τιμέ στο ρεύμα. Γιατί ήταν τόσο πολλά τα μικρά γράμματα και τόσο πολλά τα είδη των τιμολογίων, που ο κόσμο δεν ήξερε ποια είναι η τιμή. Το πράσινο τιμολόγιο, στο οποίο πήγε μαζικά ο κόσμο, οφείλω να το ομολογήσω κι εγώ, έδωσε διαφάνεια στι τιμέ του ρεύματο. Τώρα κάθε μήνα το λέτε, βοηθήσετε πολύ σε αυτό και ξέρει ο κόσμο ποιε είναι οι τιμέ. Και μπορεί να διαλέξει. Αυτή η περίοδο τελείωσε. Πάντω, να σα πω κάτι Έχουμε και εγώ προσπάθησα να αλλάξω το λόγο όταν είδα ότι δεν με συμφέρει το πράσινο, για παράδειγμα. Και άλλοι συνάδελφοί μου προσπάθησαν εδώ για να είμαι δίκαιοι και δεν τα κατάφεραν Θέλει, <στονίκαι> να... Αναλύσουν. θέλει, θέλει περίπου, δουλειά. Θέλει, μα αυτή είναι και η δυσκολία. τώρα παρουσιάζουμε σε επόμενε μέρε μια πλατφόρμα με το, που κάναμε με το Υπουργείο Ψηφιακή Διακυβέρνηση, με την οποία θα διευκολύνουμε την αλλαγή παρόχου αλλά και η αλλαγή παρόχου δεν είναι κάτι η τιμολογίου που το ενθαρρύνει κανείς να, να το κάνει συνεχώς, γιατί ό,τι και να κάνεις είναι μια ε, ταλαιπωρία. Αυτό όμως που χρειάζεται να έχουμε είναι διαφάνεια στις τιμές. Αυτή πιστεύω είναι το κέρδος μας του περασμένου χρόνου από τα πράσινα τιμολόγια. Τώρα τε, τελείωσε αυτό το κέρδος που έχουμε, είναι και εκτιμένο. Αυτό που πρέπει να δούμε είναι πώς θα αξιοποιήσουμε τη δυναμική τιμολόγηση, mm -hmm. ένα, και δεύτερον, καθώς θα πέφτουν οι τιμές, γιατί η δική μου πρόβλεψη είναι ότι οι τιμές στο ρεύμα θα πέφτουν στα επόμενα χρόνια. Καθώς θα πέφτουν οι τιμές, μπορεί κανείς να μην ασχολείται τόσο πολύ με τις τιμές του ρεύματος, συνεπώς θα ευνοείται με χαμηλότερο επίπεδο τιμών η μπλε τιμολόγηση που έχει λιγότερη ενασχόληση από τις δυναμικές τιμολογήσεις όπως είναι ε, το Κύριε και Υπουργέ, όπω και, και εσεί μιλάτε και με την κοινωνία, μιλάμε και εμεί και ω πολίτε και ω δημοσιογράφοι. Τη στιγμή που τουλάχιστον στη δική μα καθημερινότητα ή αν θέλετε και στην ταπεινότητά μου, στη δική μου καθημερινότητα, η πλειονότητα των ανθρώπων που με προσεγγίζουν, είτε αυτή είναι μεγαλύτερη ηλικία ή μικρότερη ηλικία ή η ίδια ηλικία με εμένα, και μου λένε ότι αδυνατούν να καταλάβουν και να κατανοήσουν ή να συμπεριφερθούν και να παρακολουθήσουν τη λογική των χρωματιστών τιμολογίων, οι περισσότεροι από όσου μιλάνε δεν έχουν έναν που να πει Διάλεξα χρωματιστό τιμολόγιο και εξυπηρετήθηκα και πληρώνω φθηνό. Άρα λοιπόν, αν μιλάμε για ένα μέτρο δικό σα, το οποίο απευθύνεται σε μικρό κομμάτι τη κοινωνία και το μεγαλύτερο κομμάτι τη κοινωνία αδυνατεί να το κατανοήσει ή το παρακολουθεί τυφλά, το θεωρείτε πετυχημένο μέτρο ή αποτυχημένο. Α, ακούστε. Γιατί ε, εγώ το θεωρώ αποτυχημένο. Η, η απάντηση είναι η αποτυχημενο ακουστε γιατι εγω Δηλαδή, είναι σαν να το κάνετε γιατί εσεί το κατανοείτε, έχοντα την πεποίθηση ότι θα το κατανοήσουν και όλοι οι υπόλοιποι. Α, α, ακούστε. Το να, δεν να είναι κατα... τη κοινωνία την πιο σύνθετη που υπάρχει διεθνώ που είναι η αγορά τη ενέργεια που έχει με βάση τι ευρωπαϊκέ οδηγίε από τι οποίε δεν μπορούμε να φύγουμε. Έτσι. Ναι. Αν θέλετε να φύγουμε ναι. από την Ευρώπη, ευχαρίστω να κάνουμε μια άλλη συζήτηση. Αλλά όσοι όσοι δεν μα είναι... επιβάλλει Ευρώπη, η Ευρώπη αυτό. Μα το επιβάλλει απολύτω. Τα χρωματιστά τιμολόγια. Η, Ευρώπη μα επιβάλλει πλήρη ελευθερία τιμολόγηση τους Από τους παρόκους. ναι, όχι τα χρωματιστά τιμολόγια. Η απάντηση είναι, αντί να έχετε λοιπόν τέσσερα είδη τιμολογίων, ξέρετε πόσα είδη τιμολογίων είχαμε από αυτά που λέτε ότι καταλάβαινε ο κόσμο. 180. Είχαμε 180 διαφορετικούς τρόπους, διαφορετικά τιμολόγια. Εδώ λοιπόν βάλαμε τέσσερις κατηγορίες για να καταλάβει ο κόσμος τα χοντρά, τα πολύ βασικά. Ότι έχεις μια κατηγορία που είναι σταθερό, το παίρνει για ένα χρόνο με κάποιους κανόνες. Μια δεύτερη κατηγορία που είναι κειμενόμενο και μαθαίνει την τιμή μετά, mm -hmm. που είναι τα κύρινα τιμολόγια. Ό,τι τιμή βγάλει το χρηματιστήριο, τη μαθαίνει μετά. Μια τρίτη κατηγορία που είναι το πράσινο, που είναι κειμενόμενο, αλλάζει δηλαδή από μήνας, μήνα σε μήνα, αλλά ξέρει την τιμή από πριν. Και μια τέταρτη κατηγορία που είναι τα πορτοκαλί, αυτά που δεν είναι ακόμη διαθέσιμα για τα νοικοκυριά, που βλέπει την τιμή, αγοράζει ώρα-ώρα. αλλά το λέτε ρεύμα. νωρίτερα, δεν ξέραμε τι πληρώνουμε. Προφανώς. Το γεγονό ότι είπατε στην κοινωνία, ξέρετε κοινωνία. Πληρώνεται πάρα πολλά μέσα στα κατηγοριοποιούμε σε τέσσερι κατηγορίε. Ναι. Ευρυδιάζεται η κοινωνία και σου λέει τι είναι αυτό, δεν κατάλαβα. Η απάντηση είναι δεν καταλάβανε πριν. Ναι. Τώρα καταλαβαίνει τη συνθετότητα. Προηγουμένω δεν καταλάβανε καν τη συνθετότητα. Είχε 180 και πήγαινε χωρί να ξέρει τι τιμέ. Τώρα ξέρει τι τιμέ. Αυτό είναι θεμελιώδε, ξέρετε. Σε ένα αγαθό σαν το ρεύμα που δεν έχει ποιοτική διαφοροποίηση. Είναι ενιαίο το να ξέρει τι τιμέ είναι θεμελιώδε πράγμα. Γνώρισε τι τιμέ. Με καλά και κακά, γιατί όταν ανεβαίνουν οι τιμέ, μου φωνάζει ο κόσμο. Όταν πέφτουν οι τιμέ, κανεί δεν μου λέει μπράβο. Σημειώνω. Ε, όχι, όχι, όχι. Έτσι είναι δεν δε δε το κατανοεί, Τι θα του πούμε. Ε, 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 τι λέτε. Ξέρετε ότι η κοινωνία το μετράει δύσκολα πέρα. Όμως λέμε στο, προφάνω... στον πολίτη που προφάνω... δεν κατανοεί αυτό που του λέτε. Τι ε... του λέμε. φταίς. Ή είναι ευθύνη δική μα, δική σα και δική μα, να τον εξυπηρετήσουμε για να τον βοηθήσουμε. Η εξυπηρέτηση έγινε με ένα θεμελιώδη τρόπο. Έμαθε ο κόσμο ποιε είναι οι τιμέ. Σε ένα προϊόν που έχει ανταγωνισμό, έμαθε ποιε είναι οι τιμέ. Και έμαθε και τι βασικέ κατηγορίε. Καταλαβαίνει πια η μεγάλη πλειοψηφία. Απάντηση... Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του σταθερού και του κειμενόμενου, τουλάχιστον. Δηλαδή μεταξύ των μπλε και των ε, ε, πράσινων και κίτρινων. Αυτό που δεν μπορεί να κατανοήσει... Το χρηματιστήριο τιμών. Είναι, και του είναι πολύ δύσκολο, είναι ότι οι τιμές στο ηλεκτρικό, στην χονδρική αγορά, έχουν μία χονδρική και μία λιανική. Να. Οι τιμές στη χονδρική αλλάζουν κάθε ώρα. Κάθε ώρα που περνάει, έχει διαφορετική τιμή. Αυτό... Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια σύνθετη πραγματικότητα, η οποία είναι αντικειμενική. Εφόσον είμαστε στην Ευρώπη, έτσι δουλεύει. Δεν υπάρχει περίπτωση, επειδή κάποιοι φαντασιώνονται, να γυρίσουμε πίσω στην εποχή που είχε μία τιμή σταθερή για το ρεύμα που την εξασφάλιζε το κράτο και αυτό ήταν. Αυτό είναι παρελθόν και όσο είμαστε στην Ευρώπη, δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει καμία. Μάλιστα. Να, να πάμε, πάμε και λίγο στε... στι επιδοτήσει. Το πώ θα ζεσταθούμε ναι, λίγο. Πάμε <laughs> Α, <laughs> να, να μετά τα τη κριτική. Να πω κάτι όμω πριν πάμε στο πώ θα ζεσταθούμε. Ε, υπάρχει αυτή τη στιγμή μια, ένα καινούριο φαινόμενο στι τιμέ τη χοντρική, που είναι ότι όποτε δουλεύουν τα φωτοβολταϊκά, δηλαδή όποτε έχει ήλιο χοντρικά, ναι. οι τιμέ κατεβαίνουν πάρα πολύ. Ναι. Αυτό δεν ανταποκρίνεται στον τρόπο που τιμολογούμε ε, τα νοικοκυριά που Ναι, ε, αλλά τι ώρε όμω που, τα φωτοβολταϊκά λειτουργούν, ο ναι. κόσμος κόσμο δεν είναι στο σπίτι για να βάλει πλυντήριο. Ε, α, ακούστε. Ο κόσμο, ε, σα το έλεγα και προηγουμένω, δεν δε φαίνεται να σα πείθω, αλλά η Μα σα το λέω όμω γιατί οι περισσότεροι εργάζονται. Και η, η απάντηση είναι όχι, η... δεν είναι η εργάζονται. Είναι ε, οι τα άτομα με αναπηρία, οι άνθρωποι οι περισσότεροι. Οι, περισσότεροι δεν γίνεται να μην εργάζονται. είναι Πώ σα το λέω, έτσι λέει η στατιστική υπηρεσία. Στην Ελλάδα έχουμε 4,3 εκατομμύρια απασχολούμενου, και έχουμε 1,7 εκατομμύρια παιδιά και νέου και έχουμε 4,5 εκατομμύρια μη εργαζόμενου. Αυτή είναι η πλειοψηφία. Η πλειοψηφία τουλάχιστον είναι στο σπίτι, να καταλήξουμε εκεί. Η πλειοψηφία είναι στο σπίτι. Γιατί οι μη εργαζόμενοι τι κάνουν ακριβώς όταν δεν εργάζονται. Οι συνταξιούχοι είναι ή μπορούν να είναι στο σπίτι και να αξιοποιούν αυτό το πλεονέκτημα. Τα άτομα με αναπηρία, για παράδειγμα, έχει ένα σημαντικό αριθμό αυτή που είναι σε ηλικία εργασία. Δεν εργάζονται. Τα υπόλοιπα θα πληρώσουμε κάποιον να είναι στο σπίτι να βάζει συσκευέ. Ε, η... Πο... Όχι. Ε, πρώτον, οι συσκευέ, mm. ε, να σα πω, ε, στο νικτερινό ρεύμα, ε, τη μία περίοδο του χρόνου ξεκινάει για η ώρα το πρωί. Περιμένατε τρει ώρα το πρωί για να βάζετε τη συσκευή. Όχι. Αυτό όχι. Τι κάνατε. Λάστανε... Κάνατε προγραμματισμό. Ναι, ναι. Ε, άμα το κάνετε για τι τρει το πρωί, θα το κάνετε για, τη... για τι δέκα το πρωί. λέτε είναι γκρίνια γιατί δυσκολευόμαστε να Ακούστε. προσαρμοστούμε. Υπάρχει μια... ένα, θε... ένα θεμελιώδε πρόβλημα σε αυτό. Ο λόγος που βάζουμε το φθηνό τιμολόγιο είναι γιατί έχουμε φθηνό ρεύμα. Όταν βάζουμε φθηνό τιμολόγιο την ώρα που έχουμε ακριβό ρεύμα, τότε πληρώνουμε όλοι παραπάνω. Γιατί αυξάνεται η ζήτηση την ώρα που είναι ακριβές τιμές και πάνε στον ουρανό. Εάν, τι, τι προσπαθούμε να κάνουμε. Δεν προσπαθούμε να κάνουμε ένα κοινωνικό μέτρο. Προσπαθούμε να κάνουμε το εξή: Να μεταφέρουμε τη ζήτηση από το ακριβό βράδυ στο φθηνό πρωί που πετάμε ενέργεια και μεταφέροντα αυτή τη ζήτηση, να ρίξουμε την τιμή τη νύχτα πολύ, ενώ η τιμή Μάλιστα. του πρωινού δεν θα αλλάξει γιατί πετιέται η ενέργεια. λέμε, πετάμε γιατί δεν μπορεί να αποθηκευτεί. Να το διευκρινίσουμε για να μην παρεξηγηθεί. Από... Τι πετάμε, στην ναι. ναι, Δεν μπορεί να αποθηκευτεί η ενέργεια. Δεν ναι. Ναι. μπορεί, ναι. Ακόμη ναι. και αν αποθηκευτεί. Παγκοσμίω, δεν μπορεί θέλει... να ναι, ναι. Και η αποθήκευση έχει κόστο. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, ακόμη και αν πούμε ότι αποθηκεύουμε ένα κομμάτι, αυτό έχει κόστο. Ενώ το να ε, ζεσταθεί κάποιο. Να βάλει κάποιο ένα πλυντήριο το πρωί ή να μαγειρέψει το πρωί, ε, αν είναι σπίτι, ή Σαββατοκύριακο. Τα Σαββατοκύριακα, οι άνθρωποι είναι στο σπίτι. Τώρα θα έχουν τα πρωινά αυτά Πάμε με στη θέρμανση που επιδοτείται. Πάμε ναι. να, δούμε, να δούμε λοιπόν θα... ε, το πώ θα ζεσταθούμε. Μέχρι ναι. τώρα ξέραμε τι γίνεται με το πετρέλαιο θέρμανση. Η κυβέρνηση και εσεί παροτρύνετε τον κόσμο σε εναλλακτικέ μορφέ θέρμανση. Σε πιο καθαρέ, αν θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι, σε πιο πράσινε. Ναι, ε, και έρχεται... όχι μόνο είναι και ευρωπαϊκή οδηγία. Γιατί σταδιακά είμαστε υποχρεωμένοι να καταργήσουμε τις επιδοτήσεις στα ορυκτά καύσιμα. Όπως είναι δηλαδή το πετρέλαιο. πετρέλαιο. Mm. Άρα λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα γιατί έρχεται η θέρμανση με ηλεκτρικό, με ρεύμα δηλαδή, και να δούμε ποια θα είναι τα κριτήρια και πόσα θα, τι, πόσα θα είναι τα ποσά. Θα είναι μεγαλύτερα από το πετρέλαιο θέρμανση, θα είναι λοιπόν, η ίδια. Να, να πάμε λίγο. Η, 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 η κατανομή είναι η εξή. Αυξάνουμε το επίδομα στο στο ηλεκτρικό mm -hmm. το οποίο θα καλύπτει πια όλη ε, την θερμαντική περίοδο ε, στην, σε κάποια άλλα είδη που είναι βιομάζα ε, υπάρχει επίσης μια μικρή αύξηση γιατί σας φανεί παράδοξο αλλά η βιομάζα έχει mm -hmm. ε, ε, μηδενικούς ρήπους mm -hmm. δηλαδή το πέλετ αν καίγεται σωστά ε, ε, έχει μεν ε, κάποιου επιπλέον ρήπου τοπικού, γι' αυτό δεν το πάμε στι μεγάλε πόλει, αλλά από πλευρά διοξιδίου του άνθρακα έχει μηδενικού ρήπου. Γιατί συμβαίνει αυτό. Να, να και κάτι που εγώ δεν ήξερα. Γιατί συμβαίνει αυτό, Είναι γιατί ε, όλη η φυτική βιομάζα, ε, αν δεν την χρησιμοποιήσει, ε, πηγαίνει στην ατμόσφαιρα. Λοιπόν. Ε, ε, τα τα ποσό ε, θα είναι από η 100 ή θα είναι μεγαλύτερα. Η ουσία είναι πάμε από 100. Ε, για αυτούς που θα έχουν ρεύμα μπορεί να είναι μέχρι 1.200. Άρα είναι 200 ευρώ παραπάνω ναι. από την επιδότηση ε, του πετρελαίου. Αλλά ε, ε, η, η ουσία είναι ότι κάποιες περιοχές που, είναι πολύ, που κάνει πολύ κρύο ε, τους δίνουμε 25% παραπάνω. Αν είναι βαθμοϊμέρες είναι λίγες περιοχές, αλλά είναι εκεί που κάνει πολύ πολύ κρύο. Τους δίνουμε λοιπόν 25% παραπάνω επίδομα φέτος. Και η άλλη μεγάλη αλλαγή που κάνουμε είναι ότι το επίδομα φέτος Θέρμανσης, η βοήθεια στη θέρμανση θα δοθεί με βάση τον καιρό που θα κάνει φέτο. Πώ θα γίνει αυτό, Είχαμε προηγουμένω φτιάξει ένα σύστημα που η χώρα είναι χωρισμένη σε 12.000 σημεία, 12.000 χωριά και γειτονιέ και έχει διαφορετικό επίδομα στη βουλιαγμένη από ότι ναι, ναι, ναι. στου Στρακομακεδόνε. Κάτι που δεν ξέρει ο κόσμο. Στη βουλιαγμένη έχει, μάλλον στου έχει διπλή ανάγκη θέρμανση από ότι βουλιαγμένη. Διπλή. Έτσι. Αυτό λοιπόν το επίδομα δινόταν με βάση το κλίμα. Τι καιρό ξέρουμε ότι γενικά κάνει. Ναι. Φέτος Φέτο θα παρακολουθούμε αυτά τα 12.000 σημεία μήνα-μήνα και όταν θα δώσουμε τη δεύτερη δόση θα εκαθαρίσουμε ε, τη δεύτερη, ό, όλο το επίδομα ναι. με βάση πόσο κρύο έκανε φέτο στο δικό σου χωριό, στη δική σου γειτονιά. Η, η... Αν κάνει πολύ κρύο δηλαδή κάπου ε, 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 ή όπου κάνει παραπάνω κρύο από το μέσο όρο, θα πάρει επιπλέον χρήματα. Αν δεν κάνω λάθο, είπατε ότι οι επιδοτήσει στη θέρμανση με πετρέλαιο θα καταργηθούν σταδιακά. Αυτό είναι Ευρωπαϊκή Οδηγία. Αυτό είναι η πρώτη φορά που το ακούω. Ε, 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 οι επιδοτήσει, όχι στη θέρμανση, στα ορυκτά καύσιμα. Οι επιδοτήσει στα ορυκτά καύσιμα. Σε κάθε είδου καύσιμο που είναι ορυκτό. Όχι στο πέλετ ή στην. Στο πετρέλαιο θέρμανση όμω. Το πετρέλαιο θέρμανση σταδιακά στα επόμενα χρόνια. Ε, 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 οι ευρωπαϊκέ οδηγίε λένε ότι θα καταργηθούν και κάποια στιγμή θα απαγορευτεί ε, και είναι κοντά αυτή η στιγμή. Αυτό είναι να, μεγάλη είδηση, να, κύριε να, Υπουργέ. Να, Δεν το ξέραμε ότι θα καταργηθεί σταδιακά. Να πολλούνται και ε, καυσίρε. Υπάρχει οδηγία που λέει ναι. που απαγορεύει από ένα σημείο και πέρα την πώληση νέων καυστήρων. Συνεπώ, θα υπάρχει μία πίεση για Εσύ. να μεταφερθεί από. Το, από τα ορυκτά καύσιμα ε, στον ηλεκτρισμό ή ε, μπορεί να πα και σε εναλλακτικά Μάλιστα. καύσιμα βιομάζα. Ένα τελευταίο ερώτημα. Είχαμε μια ερώτηση πριν από δύο μέρε από τον κύριο Κακλαμάνη προ το πρόσωπό σα, ναι. ενώ την θεσμική σα ιδιότητα, κύριε Υπουργέ. Ε, σημειώνω δύο από τι τέσσερι βασικέ ερωτήσει. Βα, Σε ποιε ενέργειε θα προβεί για την αθεώρηση του targeted μόντελ και τον εξωτερικισμό τη λειτουργία του χρηματιστηρίου ενέργεια, εσεί δεν θα προβείτε, ώστε να θεραπευτούν οι στρεβλώσει που νοθεύουν τον ανταγωνισμό και επιβαρύνουν του καταναλωτέ με υπέρογγε τιμέ. Ερώτηση από τον κύριο Κακλαμάνη προ εσά και σε ποιε ενέργειε θα προβείτε για να διασφαλιστεί ο δημόσιο και κοινοφιλή χαρακτήρα τη ΔΕΗ που έχει ουσιαστικά απολευθεί τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Σκληρέ ναι. ερωτήματα. Να, να, ξεκινήσω. Έχει δίκιο και ο κ. ερωτήματα. Ξεκινήσω, θα τα απαντήσουμε στη Βουλή. Ναι. Να ξεκινήσω εξηγώντα με μια σύντομη απάντηση για να έχουμε ε, μια το, αντίδραση. Το target model είναι ευρωπαϊκή οδηγία ναι. και δεν καταργείται από οποιοδήποτε κράτο μέλο. Στην δε κουβέντα που κάναμε στην Ευρώπη για να κάνουμε την διόρθωση η οποία στο τέλο πήγε καλύτερα από ό,τι όλοι ε, αναμένουν. Ένα πράγμα είναι βέβαιο ότι η συντριπτική πλειοψηφία των κρατών μελών ε, στηρίζει ε, το target model. Η πιθανότητα λοιπόν στην Ευρώπη να διαμορφωθεί μια πλειοψηφία κατάργηση του target model, εγώ θα σα έλεγα ότι είναι αυτή τη στιγμή μηδενική. Ε, είναι ε, τελείω Απίθανο να συμβεί κάτι τέτοιο. Σε ό,τι αφορά τη ΔΕΗ. Σε ό,τι μπορούμε όμω να πετύχουμε διορθώσεις, και αυτή νομίζω η έννοια τη ε, ερώτηση mm -hmm. του κυρίου Κακλαμάνη, τι οποίε και δουλεύουμε αυτή τη στιγμή με την Κομισιόν, γιατί πήραμε μια καταρχήν απάντηση, απόφαση στο Συμβούλιο Υπουργών, να λάβει μέτρα Άστα. η Επιτροπή. Σε ό,τι αφορά τη ΔΕΗ, δεν υπάρχει πλέον η έννοια δημο... μια δημόσια και κοινοφελού επιχείρηση που θα προσφέρει ηλεκτρικό. Η, η, η ΔΕΗ με τη, έχει, ήταν, παρήχε τρεις, τρία πράγματα. Παρήχε δίκτυα, δίκτυα διανομής, δίκτυα μεταφοράς και παρήχε και παραγωγή ηλεκτρισμού. Η παραγωγή ηλεκτρισμού πλέον με βάση ευρωπαϊκές οδηγίες είναι αποκλειστικά υπόθεση ανταγωνιστική. Όλοι οι υπάροχοι με αυτή την έννοια έχουν υποχρέωση να έχουν ε, κάποια στοιχεία κοινοφελούς χαρακτήρα. Ε, κανένας, ακόμη και αν, ε, αν έχεις μια δημόσια επιχείρηση, δεν δικαιούται να δουλεύει ως, ε, ε, δίνοντας επιδοτήσεις στο ρεύμα. Δεν μπορείς να έχεις μια επιχείρηση που θα λειτουργεί ως δημόσια όπως ήταν το παρελθόν, όχι με βάση ευρωπαϊκές οδηγίες. Επειδή Δεν το έχω τίτλο, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Απαντάτε στο ερώτημα του κ. Κακλαμάνη. Απαντώ, υπουργέ, για να το καταλάβουν οι τηλεθεατέ, γιατί ερώτηση, δεν το καταλάβανε. Στην ερώτηση του κ. Κακλαμάνη. Γιατί απαντώ είναι απαντώ στη στη ζωτική σημασία το απαντάτε. Α, α, απαντώ στη, στη Βουλή. Αρκετή. Θα απαντήσω στη Βουλή. Απαντώ στη δική σα ερώτηση. Ναι. Όχι του κ. Και Κακλαμάνη. Σα μετέφερα αυτό που διάβασα, που είναι δημόσιο έγγραφο, δεν είναι ιδιωτικό. Ναι, άλλο σα λέω, επειδή υπάρχει ένα θεσμικό ρόλο πάντα οι ερωτήσει mm. στη Βουλή. Εντάξει. Αλλά δεν μπορώ να σα πω κιόλα. Δεν σα απαντήσω παντάτε. στην ερώτηση Εντάξει. που εσεί μου κάνετε. Σα ευχαριστούμε πάρα, πάρα, πάρα πολύ πάρα που πάρα ήσασταν πάρα κοντά μα σήμερα. Να είστε καλά. Πολύ. Καλό υπόλοιπο Σαββάτου. Λοιπόν, διάλειμμα. Πού πάμε, θέλετε διάλειμμα... Πάμε, πάμε στον στο κύριο, κύριο Μουζάλα. Μουζάλα. Ωραία. Βέβαια, Μουζάλα. Πάμε. Μουζάλα. Αν είναι έτοιμο, εννοείται να πάμε στον κύριο Μουζάλα και να τον καλημερίσουμε, τον πρωθυπουργό από τον ΣΥΡΙΖΑ και μέλο τη Κεντρική Επιτροπή. Καλημέρα σα, κύριε Μουζάλα. Ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μα. Καλημέρα, κυρία Φώσκολ, κύριε Χαριτάτο και σα ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα επικοινωνία που έχουμε. Εμεί ευχαριστούμε πολύ. Ε, είχαμε νωρίτερα και τον κύριο Ρίγα και αυτό ακριβώ. Να σα στη... ρωτήσω εγώ κάτι πρώτα, παρότι εσεί είστε δημοσιογράφοι. Ναι. Εγώ άκουσα πολύ προσεκτικά αυτά που είπε ο κ. Κυλακάκη. Ναι. Καταλάβατε τι ακριβώ θα ωφεληθούμε και τι θα πληρώσουμε, γιατί μπερδεύτηκα ακόμα παραπάνω σε σχέση με το κόστος της θέρμανσης που θα υπομιστούμε καθώς και με αυτά με την ενέργεια. Ε, δεν ξέρω ό ,τι, αν θέλει ε, να πάρει. Ε, ε, δεν να, είναι τεστ κύριε Συντροφίες. Μουζάλα, ε, αν πούμε καταλάβαμε ή δεν καταλάβαμε, θα κρυθούμε και από του τηλεθέτε αντίστοιχα. Αλλά αν θέλει. είναι είναι εδώ και ο είναι εδώ Ακόμα δεν έχει φύγει. Αν θέλετε να απαντήσετε στον κύριο Μουζάλα. εγώ να πω ότι αντιλαμβάνομαι ότι η πολιτική για την ενέργεια είναι μια σύνθετη υπόθεση. Προσπαθούμε να την κάνουμε πιο απλή για τον κόσμο. Στο τέλο τη ημέρα όλοι κρινόμαστε από το αποτέλεσμα. Από τα τιμολόγια θα κρυθούμε όχι από το, από το τεστ κατανόησης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σκυλακάκη. Ε, και, και για την απάντηση, κύριε Σκυλακάκη. Και, και επέστρεψε πίσω, κύριε Σκυλακάκη, να απαντήσει τον κύριο Μουζάλη. Ευχαριστώ, κύριε Σκυλακάκη.